Καλησπέρα σας και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πρίτανη. Όπως μας είπε ο κύριος Πρίτανης, φέτος διανύουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 180 χρόνια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αυτό είναι το βασιλικό, αν θέλετε, η εφημερίδα της κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδας. Θα προσέξετε την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου του 1836. Αυτό όμως, όπως θα με διορθώσει ο συνάδελφος των πολιτικών μηχανικών, ο Κοσμήτας Κουτσογιάννης, είναι με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιατί με το Γρηγοριανό ημερολόγιο είναι το 1837 και επομένως σωστά εορτάζουμε φέτος τα 180 χρόνια από την ίδρυση του Πολυτεχνείου ως σχολείο κυριακάτικο για όσοι επιθυμούν να μορφωθώσουν ως αρχιτεχνίτε, μαΐστορες στην αρχιτεκτονική. Φέτος εορτάζουμε και τα 100 χρόνια της σχολής. 100 χρόνια εκπαίδευσης και έρευνας στην αιχμή της τεχνολογίας. Από το 1917. Το λογότυπο που επιλέξαμε είναι ένα λογότυπο που δείχνει, έχει μέσα του το άπειρο και αν θέλετε συμβολίζει και την διάθεσή μας και την προσπάθειά μας να είμαστε όσο το δυνατόν πιο πολλά χρόνια επίκαιροι στην αιχμή της τεχνολογίας. Το 1914 ιδρύθηκε το Ίδρυμα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου, σαν όλο το Ίδρυμα, στο οποίο υπήρχε η Σχολή Ηλεκτρολόγων και Τηλεγραφομηχανικών, η οποία όμως ήταν τετραετούς διάρκειας. Βλέπετε το φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδας του 1914. Το 1917 όμως το Πολυτεχνείο μεταρρυθμίζεται και οργανώνεται με έναν ειδικό νόμο, στον οποίο ιδρύονται 5 ανώτερες σχολές, η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, η Σχολή Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, η οποία είναι πενταετούς διάρκειας, εξού και τα 100 χρόνια. Είναι 100 χρόνια σχολής ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων ως σχολή πενταετούς διάρκειας και οι σχολές αρχιτεκτώνων, χημικών και τοπογράφων μηχανικών. Συνεπώς, από το 1917, μαζί με τους μηχανολόγους, ήμασταν μια σχολή 5 ετών, η οποία έδινε δίπλωμα ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου, μηχανικού. Πορευτήκαμε μαζί με τους μηχανολόγους, θεωρείται η αδελφή σχολή μας, μέχρι το 1975. Αρκετοί στην αίθουσα, μερικοί στην αίθουσα, έχουν σπουδάσει στην ενιαία τότε Σχολή Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων. Το 1975 η σχολή χωρίστηκε σε δύο σχολές, τη Σχολή Μηχανολόγων και τη Σχολή Ηλεκτρολόγων, όπου η Σχολή Ηλεκτρολόγων αποκτά δύο ειδικότητες, τον κύκλο του ηλεκτρονικού και τον κύκλο του ενεργειακού μηχανικού. Το 1982 το Τμήμα Ηλεκτρολόγων αποκτά και έναν τρίτο τομέα, τον τομέα πληροφορικής, και σηματοδοτεί, αν θέλετε, την προσπάθεια της σχολής να μπει ενεργά στον χώρο της πληροφορικής μέσα από την εκπαίδευσή της. Από το 1982 ως το 1991 έχουμε τον τομέα πληροφορικής και το 1991 η σχολή, το τμήμα μας, γίνεται το πρώτο τμήμα στην Ελλάδα το οποίο μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Πιθανά κάποιοι να θυμάστε ότι υπήρχε ένα Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών το οποίο ήταν στην Πάτρα. Εμείς ήμασταν το πρώτο τμήμα, ήταν ένα τμήμα ενιαίο ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών και μετά από το δικό μας τμήμα ακολουθήσαν και τα υπόλοιπα τμήματα στην Ελλάδα σιγά σιγά να αποκτούν αυτή την διπλή υπόσταση του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του μηχανικού υπολογιστών. Το 1993 το τμήμα μας θεσμοθέτησε πρώτο στο Πολυτεχνείο και από τα πρώτα στην Ελλάδα, νομίζω το πρώτο στην Ελλάδα, θεσμοθετημένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Και η αλήθεια είναι ότι, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, το διδακτορικό μας πρόγραμμα είναι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα με πάρα πολλούς αποφύτους ήδη. Το 2002 η σχολή απέκτησε τη σημερινή της μορφή ως Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Θέλω να σας δώσω λίγα πράγματα, γιατί πρόκειται για μια μεγάλη σχολή, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μια σχολή που προσπαθεί με τις άλλες σχολές του Πολυτεχνείου, που θα δούμε και στη συνέχεια, να κρατήσει πολύ ψηλά αν θέλετε, τη σημαία της αριστείας. Η σχολή μας έχει πάνω από 50 εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες και το συνολικό προσωπικό το οποίο υπηρετεί στη σχολή είναι 150 άτομα, 75 μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΔΥΠ 23, μέλη ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό. Πάνω από 200 μεταδιδάκτορες, ερευνητές και επιστημονικοί συνεργάτες συνδράμουν στις δραστηριότητες της σχολής, τις ερευνητικές και τις εκπαιδευτικές. Και το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο. Νομίζω ότι είμαστε η μοναδική σχολή στην Ελλάδα με 215 προπτυχιακά μαθήματα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό μαθημάτων, ακριβώς
γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο γνωστικό αντικείμενο να καλύψουμε. Η σχολή αυτή έχει ένα φάσμα τεράστιο από την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες μέχρι την ηλεκτρονική και την πληροφορική. Το διδακτορικό μας πρόγραμμα έχει 100 μεταπτυχιακά μαθήματα, στα οποία φοιτούν πάνω από 700 διδακτορικοί φοιτητές. Και οι προπτυχιακοί φοιτητές μας στα 5 πρώτα χρόνια σπουδών είναι πάνω από 2.000. Ενώ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι φοιτούν στα 2 μεταπτυχιακά προγράμματα που συντονίζει η σχολή, το τεχνικονομικά συστήματα και συστήματα παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, είναι πάνω από 400. Η σχολή σημειωτέων συμμετέχει σε άλλα 12 μεταπτυχιακά προγράμματα που συντονίζουν άλλες σχολές και άλλα ιδρύματα. Λίγα λόγια για το πώς είναι οι απόφοιτοι. Από το 1977, 40 χρόνια, έχουν αποφοιτήσει πάνω από 9.000 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και στη συνέχεια ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών. Ενώ από το 1993, πάνω από 1.000 απόφοιτοί μας έχουν εκπονήσει τη διδακτορική τους διατριβή υπό την επίβλεψη των μελών ΔΕΠ της σχολής μας. Το έργο της σχολής μας. Η σχολή έχει 4 βασικές κατευθύνσεις σπουδών και δίνει ένα ενιαίο δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών. Όπως σας είπα, οι 4 κατευθύνσεις είναι οι επικοινωνίες, από το φυσικό μέσο έως τα πρωτόκολλα, πληροφορική, υλικό και λογισμικό, ηλεκτρονική, συστήματα ελέγχου, ρομποτική και ενέργεια, συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύ κλπ. 4 λοιπόν κατευθύνσεις, οι οποίες εδώ από το 1993 που έγινε η τελευταία μεγάλη αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών και σε αυτή τη στιγμή θα ήθελα να πω ότι πριν είχαμε την συνεδρία του προσωπικού της σχολής, στο οποίο όλοι ομολογήσαμε και διαπιστώσαμε το αναλύωτο του προγράμματός μας, ένα πρόγραμμα που έχει μια διάρκεια 25 ετών με τις ροές και τις κατευθύνσεις και που δείχνει πόσο διαχρονικά ήταν, είναι επίκαιρο σε κάθε αλλαγή της τεχνολογίας. Έχω βάλει εδώ στο γράφημα τις επιλογές των φοιτητών μας. Οι φοιτητές διαλέγουν στο 5ο εξάμηνο των σπουδών τους μία από τις 4 κατευθύνσεις και στη συνέχεια η κατεύθυνση αυτή με περίπου 23 μαθήματα σε αυτή τη φάση έχει εμβάθυνση στην κατεύθυνση. Βλέπετε λοιπόν με μπλε και σε αυτό το διάγραμμα επιτρέψτε μου να πω ότι ίσως βλέπουμε και την πορεία της τεχνολογίας. Βλέπετε με μπλε στην Ελλάδα. Βλέπετε λοιπόν με μπλε τη δεκαετία από το 2000 έως το 2003-2004 και λίγο νωρίτερα η μεγαλύτερη ζήτηση υπήρχε στον κλάδο των επικοινωνιών. Υπήρχε μια αλματώδης εξέλιξη στον κλάδο των επικοινωνιών στην Ελλάδα, η τεχνολογία, η ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών, η απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, η εμφάνιση παρόχων, νέες θέσεις εργασίας, πολλές ανάγκες για αποφύτους. Η σχολή πρώτη ήταν αυτή που ήταν παρούσα σε όλους τους μεγάλους παρόχους και στις ασύρματες τηλεπικοινωνίες και στο ίντερνετ. Ουσιαστικά βοήθησε όλους αυτούς τους παρόχους να εξελίξουν τις λύσεις τους στην ελληνική επικράτεια. Πάνω από 55% έως 60% το 2002 των φοιτητών μας επέλεγε τις τηλεπικοινωνίες. Στη συνέχεια άρχισαν τα πράγματα να αλλάζουν σιγά σιγά. Υπήρχε ένας κορεσμός στο κομμάτι των επικοινωνιών και το 2006, 7 και 8 με την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, με την εμφάνιση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εναλλακτικών πηγών ενέργειας, υπήρχε μια κορύφωση επιλογών στην κατεύθυνση της ενέργειας, η οποία έφτασε μέχρι και το 57-58% το 2009-2010. Μπαίνουμε πλέον στην εποχή της οικονομικής κρίσης για τη χώρα, οι δουλειές αρχίζουν και λιγοστεύουν και οι φοιτητές αρχίζουν πια να επιλέγουν περισσότερο την πληροφορική. Με κορύφωση το 2016 και το 2017, όπου έχουμε το 50-52% των επιλογών των φοιτητών μας στην πληροφορική, μιας κατεύθυνσης που τα προηγούμενα χρόνια ήταν παραδοσιακά στο 25%, αυτά τα τελευταία χρόνια πιθανά ως διαβατήριο για εργασία και εξέλιξη και σταδιοδρομία στο εξωτερικό, περισσότερα τους μισούς φοιτητές επιλέγουν την πληροφορική. Αν ερχόταν κάποιος τη δεκαετία του 90 και έλεγε γιατί αυτή η σχολή έχει ένα τόσο ευρύ αντικείμενο,
Μια ερώτηση που τώρα μπορεί να φαίνεται να έχει απαντηθεί εκ των πραγμάτων, αλλά τη δεκαετία του 90 πολλά τμήματα στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη δεν ακολούθησαν την πορεία της δικιάς μας της σχολής, δεν κράτησαν ενιαίο το αντικείμενο, αλλά θέλησαν να διαχωρίσουν τα αντικείμενα, να προχωρήσουν σε περισσότερη εξειδίκευση και τελικά αποδείχθηκε ότι με τις στροφές και την πορεία που ακολουθεί η τεχνολογία και αν θέλετε σήμερα με τη συγχώνευση όλων των τεχνολογιών, διότι πλέον από την ανοκλίμακα μέχρι την κλίμακα exascale που λέμε ο ηλεκτρολόγος μηχανικός είναι επίκαιρος, από τους νανοαισθητήρες μέχρι τους ηλεκτρικούς κινητήρες και από τα μεγάλης κλίμακα συστήματα στο διαδίκτυο μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά είναι ενιαία. Και αυτό το γράφημα, περισσότερο από κάθε τι, δείχνει κατά τη γνώμη μου μια στρατηγική επιλογή που έκαναν οι παλαιότεροι συνάδελφοι, μια επιλογή που την τηρούμε, μια επιλογή που έρχονται πολλά πανεπιστήμια ακόμα και στην μεγάλα ιδρύματα της Αμερικής να ξαναδούν το ενιαίο του διπλώματος ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στην σχολή, συνεχίζοντας την δουλειά του παρελθόντος, να προχωρήσουμε με εξωστρέφεια και να ανοίξουμε την πόρτα προς τη διεθνή αναγνώριση της σχολής. Αν θέλετε, συνεχίζοντας την παράδοση πολλών σχολών στο Μετσόβιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κύριε Πρίτανη, σε πείσμα όσων λένε, καμιά φορά και γράφονται, κρατάει πάρα πολύ ψηλά τη σημαία της εκπαίδευσης, τα νοτά της εκπαίδευσης στη χώρα. Είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της χώρας στο εξωτερικό και όλες οι διεθνείς αξιολογήσεις δείχνουν ότι μακράν είναι ένα ίδρυμα που στις επιστήμες του μηχανικού έχει εξαιρετικές επιδόσεις όταν μιλάμε για συγκρίσεις και για λίστες πάνω από 3.000-4.000 πανεπιστημίων. Μία από αυτές τις λίστες, η λίστα των QS, η κατάταξη των QS Rankings, εμείς η λεξισχολή μας βλέπει κάθε Μάρτιο που βγαίνει αυτή η λίστα δύο κατηγορίες. Βλέπει και την κατηγορία του ηλεκτρολόγου μηχανικού και την κατηγορία του μηχανικού πληροφορικής, του μηχανικού υπολογιστών. Στην κατηγορία στο αντικείμενο του ηλεκτρολόγου μηχανικού είμαστε σταθερά στις θέσεις 101 έως 150. Το 2013-2014 είμαστε στη θέση 51%. Κάθε χρόνο παρακολουθούμε οριακά γιατί παίζουμε μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών. Θέλω να πω ότι στην λίστα αυτή αξιολογούνται πολλές σχολές, πολλές εκατοντάδες σχολές και βέβαια όταν μιλάμε για πανεπιστήμια αξιολογούν πολλές χιλιάδες πανεπιστημίων. Υπάρχουν τέσσερα κριτήρια, πιθανά να τα ξέρετε ως συνάδελφοι. Είναι η φήμη που έχουν άλλοι ακαδημαϊκοί για τη σχολή, η φήμη που έχουν εργοδότες για τη σχολή, πόσο δυναμικοί είμαστε σε επίπεδο αναγνώρισης δημοσιεύσεων και πόσοι άλλοι αναφέρονται στις δικές μας δημοσιεύσεις. Και στο κομμάτι του ηλεκτρολόγου μηχανικού και στο κομμάτι της επιστήμης των υπολογιστών είμαστε στις θέσεις 101-150, με βάση το σκορ είμαστε πολύ κοντά στις θέσεις 100, μαζί με άλλες σχολές του MEP, οι μηχανολόγοι είναι και αυτοί στις θέσεις 100-150, οι αρχιτέκτονες έχουν μπει και αυτοί στις θέσεις 100-150 και βέβαια η Σχολή των Πολιτικών Μηχανικών έχει τα πρωτεία, διότι είναι στις χαμηλότερα από τις πρώτες 50 θέσεις. Όμως για μας είναι μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία αυτή. Στο γράφημα αυτό θέλω να σας δείξω τον αριθμό των πανεπιστημίων που αξιολογούνται ένα επιστημονικό πεδίο. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα δικά μας δύο πεδία, γιατί εμείς πρέπει να απαντήσουμε και στα δύο πεδία ως ενιαία σχολή, είναι δύο πεδία πολύ ανταγωνιστικά. Θα δείτε ότι στο Art and Design οι σχολές που αξιολογούνται είναι πάνω από 1.000, όπως και στο Computer Science και στο Electrical Engineering. Δηλαδή, το πεδίο και αυτοί που μπαίνουν τελικά στην αξιολόγηση παγκοσμίως είναι πάρα πολύ. Επομένως, ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα υψηλός. Πάνω από 1.000 σχολές αξιολογούνται σε κάθε ένα από αυτά τα πεδία ή κοντά στις 1.000 στην περίπτωση του Computer Science, στην περίπτωση της επιστήμης των υπολογιστών και μπαίνουν μέσα στη λίστα οι top 500 ή οι top 300. Στις λίστες αυτές, η σχολή η δικιά μας είναι, όπως σας είπα, στις θέσεις 100, 150 ή 50-100 και βέβαια είναι η μοναδική σχολή αυτού του είδους στην Ελλάδα που είναι σε αυτές τις θέσεις. Οι άλλες σχολές είναι σε θέσεις 200
και πιο χαμηλά. Επειδή τα νούμερα δεν έχουν πάντα μεγάλη, δεν μπορούν να δώσουν την πραγματική διάσταση, θέλω να σας δώσω να καταλάβετε, όταν μιλάμε για παγκόσμια, σε μια λίστα χιλίων και παραπάνω σχολών, τι σημαίνει να είσαι στη θέση 100-150. Σημαίνει ότι είσαι μαζί με το University of Washington, το Yale, το John Hopkins, το Michigan State, το Rice στις Ηνωμένες Πολιτείες για το αντικείμενο του ηλεκτρολόγου μηχανικού και ηλεκτρονικού μηχανικού, το King's College, το Birmingham, το Bristol, το Strathclyde, το Surrey στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Technion, το πολύ γνωστό Πολυτεχνείο στο Ισραήλ και το Vienna Institute, Vienna University of Technology. Ενώ παρακάτω από εμάς είναι το Boston University, η Ecole Polytechnique στο αντικείμενο του ηλεκτρολόγου μηχανικού, το Tampere και το Davis στην Καλιφόρνια. Το ίδιο και στην επιστήμη των υπολογιστών, σε θέσεις αντίστοιχες με εμάς, είναι το Northwestern, το Eindhoven University, το Rice, το Bristol, το Davis, ενώ κάτω από την κατάταξη στην οποία μας εμφανίζει η λίστα QS, είναι το Lund, το Ohio State, το UCSB, το Santa Barbara και το Université Pierre Marie Curie. Στην Ευρώπη, η σχολή είναι στις 50 καλύτερες σχολές, τόσο στο αντικείμενο του ηλεκτρολόγου, όσο και το αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών και μάλιστα πολύ κοντά στις top 25 σχολές. Η σχολή είναι ιδιαίτερα ενεργή και ανταγωνιστική στο κομμάτι της έρευνας. Και επιτρέψτε μου να πω ότι στο πρόγραμμα σπουδών μας, ένα από τα σημαντικά και ισχυρά μας σημεία είναι ότι επιτρέπουμε και μπαίνουν κομμάτια της έρευνας, κομμάτια των νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε να είμαστε πάντα επίκαιροι. Στην προηγούμενη συνεδρία που παρακολούθησα, κάποια παλαιά απόφυτος είπε ότι όταν πήγα για μεταπτυχιακά, ουσιαστικά έκανα περίπατο, γιατί όλα αυτά τα είχαμε κάνει στο πρόγραμμα σπουδών. Είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στην έρευνα και αυτό το οφείλουμε σε ένα πολύ ανταγωνιστικό και ιδιαίτερα πρωτοπόρο Ινστιτούτο, το EPCE, το οποίο είναι η καρδιά της έρευνας της σχολής και είναι και, αν θέλετε, η καρδιά μαζί με την Επιτροπή Ερευνών στο Πολυτεχνείο. Επιτρέψτε μου να πω, βλέποντας τα στατιστικά στο Horizon 2020, ότι μαζί με το Πολυτεχνείο, με την Επιτροπή Ερευνών του Πολυτεχνείου, το EPCE, οι δύο αυτοί φορείς, θα μας τα πει και ο κύριος Βασιλείου, διευθυντής του EPCE αργότερα, είμαστε πρώτοι σε ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Horizon, τόσο σε ποσό χρηματοδότησης, σε εκατομμύρια ευρώ, όσο και αριθμό έργων. Υπάρχουν και άλλα ποιοτικά στοιχεία, όπως πόσα έργα συντονίζουμε, όπου εκεί έχουμε ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό εφάμιλο των κορυφαίων φορέων έρευνας στο εξωτερικό, όμως στην Ελλάδα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μαζί με το EPCE είναι στην κορυφή της έρευνας. Τελειώνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση για το σήμερα της σχολής, θέλω να σας πω ότι πάντα διαχρονικά ο στόχος μας ήταν να εκπαιδεύουμε τους αρίστους. Όπως είπε ο πρίτανής μας, είναι μια περιζήτητη σχολή, μια σχολή που πάντα στις βάσεις ανταγωνιζόμαστε την ιατρική, αν και εκεί είναι πιο εύκολα τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, κύριε Πρίτανη. Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο να περάσει το Πολυτεχνείο από ότι να περάσει την ιατρική, προσωπική μου άποψη. Θέλουμε λοιπόν να προετοιμάζουμε τους νέους αποφύτους μας, τους νέους μηχανικούς, να είναι ανταγωνιστικοί και να ξεχωρίζουν διεθνώς. Γιατί εμείς θέλουμε πάντα οι γνώσεις μας, οι γνώσεις που δίνουμε στα παιδιά, να τους δίνουν ένα διαβατήριο για την παγκόσμια αγορά. Θέλουμε οι μηχανικοί μας να δίνουν λύσεις στα προβλήματα και να είναι χρήσιμοι στην κοινωνία και τη χώρα. Θέλουμε να παράγουμε έρευνα εχμής και να προετοιμάζουμε το τεχνολογικό μέλλον, να βοηθάμε την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, να είμαστε χρήσιμοι για την χώρα μας. Και όπως είπε ο καθηγητής ο Μανώλης Πρωτονοτάριος στην προηγούμενη συνεδρία, εκπαιδεύουμε ηγέτες, educating for leadership. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.